Του λέγανε να γίνει καθηγητής. Εκείνος όμως ακολούθησε το ένστικτό του. Χημικός με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, ο Μανούσος Παιδιαδίτης επένδυσε στον πλούτο της Κρήτης. Καλλιεργεί κριτικά βότανα και παράγει εθέρεα θεραπευτικά έλαια και ανθόνερα, καθώς και φυτικές κρέμες, καλλιντικά αλλά και χαρουπόμελο. Ζούσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης του Τμήμα Χημίας και εκεί σε συνεργασία με τους καθηγητές μου κάναμε αναλύσεις πάνω στα βότανα και στα αρωματικά φυτά της Κρήτης. Και εκεί είδα πόσο ποιοτικά χαρακτηριστικά είχαν τα φυτά αυτά σε σχέση με άλλα από άλλες χώρες. Για τον Μανούσο και την οικογένειά του, το δίκταμο, η Ρίγανη και όλα τα βότανα της Κρήτης είναι όπως δηλώνει το σωσίβιό του απέναντι στην κρίση. Παρασκευάζει 90 είδη προϊόντων από 15 διαφορετικά βότανα και κάνει εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης, στη Ρωσία και στο Ντουμπάι. Όπου και να σκάψεις, όπου και να πας, σίγουρα θα βρεις οποιοδήποτε προϊόν πολύ καλύτερα ποιοτικά σε συγκρίση με άλλα. Και όλα αυτά μπορούν να τα αξιοποιήσουν τα παιδιά, οι νέοι, και σε αυτά να αναπτυχθούν. Μην περιμένουν πια ούτε στον χώρο του δημοσίου, ούτε σε σχέση με βουλευτές, ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι μπορούν να κάνουν μόνοι τους, και έτσι σιγά σιγά μόνο θα ξεπεράσουμε την κρίση.